Γεια σας. Εδώ κάποιος έφτιαξε το δικό του μπαλκόνι στον Κορινθιακό. Απλά μαγικό. Η θέα είναι υπέροχη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το δρόμο, ο οποίος έρχεται από το σημείο όπου βρίσκεται μία πύλη που ξεκινούν τα σκαλάκια που οδηγούν στην Παναγία την Τρυπητή από το επάνω μέρος και φτάνει μέχρι την παλιά Εθνική Οδό όπου βγαίνει στο ύψος του Βενζινάδη. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ότι στο πλάι του δρόμου οι σιδερένιες μπαριέρες κάπου διακόπτονται και εμφανίζεται ο του θαύματος μία μικρή σιδερένια πορτούλα. Να δούμε τώρα πού οδηγεί αυτή η πόρτα. Ένα μικρό, φιδωτό, κατηφορικό δρομάκι από τη μία μεριά ο βράχος και από την άλλη ο γκρεμός. Θέλει λίγη προσοχή. Όπως βλέπετε, δεν υπάρχει τίποτα για να σας προστατεύσει από το να πέσετε σε αυτό το γκρεμό. Και ποιος ξέρει πού και πώς θα φτάσετε. Προχωρούμε όμως ακάθεκτοι. Όπως βλέπετε υπάρχουν σπίτια και το δρομάκι αυτό οδηγεί σε κάποια σπίτια όπου μένουν άνθρωποι. Τώρα αυτό δεν μοιάζει και βίλα, αλλά η θέα που θα βλέπει κάποιος κάθε πρωί από το μπαλκονάκι αυτό θα τον αποζημιώνει. Όμως το σκηνικό σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται λίγο ανατριχιαστικό. Για να δούμε. Πλησιάζουμε τώρα μία άλλη κατοικία. Φαίνεται ότι είναι και αυτή το ίδιο κάπως ανατριχιαστική. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι να μένει κανείς εδώ χειμώνα καλοκαίρι
και να αναγκάζεται να μεταφέρει τα πράγματα κάθε μέρα από αυτό το στενό δρομάκι. Δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δεν έχω κάνει ορειβάτης και δεν μπορώ να συνεχίσω, άρα μάλλον θα γυρίσουμε πίσω. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε μέχρι εδώ.